Είμαστε εδώ στην Ποσειδονία της Κορίνθου, κοντά στο βιολογικό καθαρισμό, που έχουμε πάλι επανεκκίνηση του έργου, του μεγάλου έργου, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την αξιοποίηση των νερών του βιολογικού. Αυτό το έργο, μετά από τις καταστροφικές φωτιές στο Μάτι, σταμάτησε, ελείψη χρηματοδότησης για ένα διάστημα, τώρα έχει χρηματοδότηση 100% εξασφαλισμένη, ξεκινά και πιστεύω σε 3 περίπου μήνες, 4, θα έχει ολοκληρωθεί. Το έργο αυτό αφορά την άρδευση καλλιεργειών στην περιοχή των Εξαμιλίων, της Ξυλοκέρζας, αρχαίας Κορίνθου και της Κορίνθου. Με προοπτική, αργότερα, όταν θα έχουμε και την ολοκλήρωση των έργων που αφορούν το βιολογικό σύστημα στην Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου, αυτή η αγωγή να συνεχίσουν και προς τη Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου για να αρδεύουν και εκεί όλη την αγροτική περιοχή. Όλη την αγροτική περιοχή που σήμερα έχει τεράστια προβλήματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα και πάντα περιμένουμε τον ΑΟΣΑΚ με νερά του Ασοπού να αρδεύσει έστω και για εμπλουτισμό για ένα μήνα, δύο μήνες. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Είναι μια λύση οικολογικής διαχείρισης του νερού. Σήμερα αυτό το νερό που θα αξιοποιήσουμε πάει στη θάλασσα. Πάει στη θάλασσα και είναι κρίμα. Σε μια περίοδο που έχουμε μεγάλες αλλαγές κλιματολογικές, που τα έντονα καιρικά φαινόμενα της ξηρασίας όλο και θα επεκτείνονται, εμείς απαντάμε με ένα έργο που θα αξιοποιήσει και το τελευταίο γραμμάριο του νερού που σήμερα πάει στη θάλασσα. Νερού το οποίο εμείς έχουμε φροντίσει και μέσα από τις περιβαλλοντικές μας μελέτες, αλλά και μέσα από αδειοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει, να είναι νερό που θα χρησιμοποιηθεί για περιόριστη άρδευση στις περιοχές που σας ανέφερα πριν. Έχω εδώ δίπλα τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι από αυτούς που έχουν τρέξει μαζί με τους μηχανικούς της υπηρεσίας το κομμάτι του σχεδιασμού. Και εδώ πρέπει να αναφέρω ότι εμείς ως Κόρινθος είμαστε ίσως ο πρώτος Δήμος στην χώρα που αξιοποιεί 100% νερά βιολογικού καθαρισμού. Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει σε κανένα Δήμο της χώρας. Γίνεται για πρώτη φορά εδώ στην Κόρινθο. Αλλού που υπάρχει αξιοποίηση, γίνεται με μεικτή χρήση, με εμπλουτισμό ταυτόχρονα και με νερά ποταμών και πηγών. Εδώ είναι η πρώτη φορά που έχει αδειοδοτηθεί ένα έργο και εκτελείται με 100% αξιοποίηση των νερών του βιολογικού. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει νόμιμα η αξιοποίηση των νερών, γιατί παράνομα πολλές περιοχές της Ελλάδος παίρνουν νερό και ποτίζουν, αλλά μετά από προσπάθειες που κάναμε και με πρωτοβουλία του Δημάρχου, ο οποίος το είχε βάλει σαν στόχο από την πρώτη τετραετία, άλλαξε η νομοθεσία, μπήκαν όρια, βγήκε ειδικός νόμος, ειδική απόφαση βγήκε στο ΦΕΚ για την αξιοποίηση των νερών και μετά από αυτό εμείς τρέξαμε τις μελέτες, πήραμε τις αδειοδοτήσεις από τις Διευθύνσεις Υγείας, Γεωργίας, Κοικία, Υπουργική Απόφαση η οποία εγκρίνει το έργο κτλ. Το υποβάλαμε, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή. Το νερό θα λύσει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, πολλά προβλήματα, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας, που όπως ξέρετε εδώ στην Ποσειδονία τα νερά είναι υφάλμηρα. Στις παραπάνω περιοχές κάποιοι όσοι μπορούν και έχουν την οικονομική δυνατότητα αγοράζουν νερό πανάκριβα από γεωτρήσεις, οι οποίες γεωτρήσεις κάποια στιγμή το καλοκαίρι σταματάνε. Πιστεύω ότι θα λύσει και ήταν και ένα αίτημα αγροτών πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν ξεκίνησε αυτό που θέλω να πω, δεν ξεκίνησε σήμερα αυτή η ιστορία. Έχει χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και ένας υπουργός επί το 2014 που είχε στην Κόρινθο είχε υποσχεθεί στο Δήμαρχο να αλλάξει τον νόμο, δεν τον άλλαξε. Στην Ομαρχία, θυμάμαι, Δήμαρχε, που είχε γίνει η ιστορία με τον Υπουργό Γεωργίας τότε. Ο Κοντός. Και τελικά καταφέραμε και βγήκαν και οι αποφάσεις, οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκρίσεις και ξεκίνησε να κατασκευάζεται αυτό το έργο. Αν δεν είχαμε πρόβλημα στη χρηματοδότηση θα είχαμε ολοκληρώσει. Πάντως πιστεύω ότι από την επόμενη σεζόν που θα χρειαστούν οι αγρότες νερό θα έχουν σε όλες αυτές τις περιοχές νερό κατάλληλο για άρδευση. Η προσπάθειά μας, όπως ανέφερε και ο κ. Διευθυντής, είναι πολλών ετών. Πολλών ετών να πείσουμε την πολιτική ηγεσία της χώρας να έχει επιτέλους η χώρα μας εθνική νομοθεσία. Γιατί δεν είχαμε εθνική νομοθεσία περί των ορίων που πρέπει να πληρεί το νερό για άρδευση που είναι από βιολογικούς καθαρισμούς. Ουσιαστικά ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η Διεθνή Νομοθεσία στην Ελληνική Νομοθεσία
πριν από περίπου 2 χρόνια και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε σήμερα το νερό του βιολογικού. Την ίδια στιγμή λοιπόν που κάποιοι υπόσχονται, εμείς με έργα που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, απαντάμε με έργα πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλη σημασία, όπως είναι αυτό το έργο της αξιοποίησης του νερού του βιολογικού. Κάποιοι μοιράζουν θα και ουσιαστικά είναι μακριά από αυτό που γίνεται 12 χρόνια τώρα στο Δήμο Κορινθίων. Ένας μεγάλος αγώνας, μια μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών και των μηχανικών του Δήμου ή της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης να πάμε σήμερα στην υλοποίηση αυτού του έργου. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή τέτοιο έργο σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο εδώ στην Κόρινθο και αυτό δεν είναι κάτι το τυχαίο. Είναι η προσπάθεια που έχουμε κάνει πολλά χρόνια για να έχουμε έργα τα οποία είναι οραματικά, που λύνουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Και εδώ λύνουμε ένα πρόβλημα με την άρδευση που είναι, αν θέλετε, και πάγιο αίτημα των αγροτών, γιατί θα πάμε σε καλλιέργειες που θα έχουν πολύ μικρό κόστος εξαιτίας του ότι θα έχουμε παροχή νερού πολύ μικρού κόστους. Με κόστος πάρα πολύ μικρό. Σκεφτείτε ότι σήμερα περίπου στοιχίζει το νερό για άρδευση περίπου και πάνω από ένα ευρώ το κυβικό. Όταν μια γεώτρηση βγάζει 30-40 κυβικά και ακούτε ότι πληρώνουν 50 ευρώ την ώρα, αν κάνει τη διαίρεση είναι και πάνω από ένα ευρώ σήμερα στοιχίζει στον αγρότη η άρδευση των καλλιεργειών. Με αυτή την αξιοποίηση θα μιλάμε για πολύ μικρό, γιατί εμείς αυτό θα κάνουμε, ουσιαστικά μόνο το κόστος αξιοποίησης, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί και μηδενικό, γιατί έχουμε και αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να πάμε και σε μηδενική, αν θέλετε, χρέος στους αγρότες. Επειδή όμως έχουμε και την Εθνική Νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή που λέει ότι πρέπει να, για να το σέβεται ο κάθε ένας, πρέπει να γίνεται ανάκτηση του κόστους, θα επιβληθεί ένα πολύ μικρό νούμερο, μιλάμε για μηδαμινό, γιατί έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εμείς, από την πλευρά μας, δεν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, αν θέλετε, μέσα από αυτό το έργο της επιχείρησης για να έχουμε έσοδα. Δεν χρειάζεται η επιχείρηση να έχει έσοδα. Έχει κάνει καλή διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια και έχει περίσευμα για να κάνει μικρά και μεγάλα έργα.